Μπήκαμε μπροστά και δεν βλέπεις. Ε? Χρόνια πολλά και από εμάς. Και το σώμα και τα φύγε.
γρήγορα κατεβώ στην γλώρια. Στην πρίμνη Παναγία κι Αγιός Βασίλης.
χρονιά. Σας ευχαριστούμε όλοι εσά, μέλη και φίλε, που ετοιμάζουμε την παρουσία σα στην ένωσή μα. Ιδιαίτερα, ευχαριστούμε τι κεντρικέ γραμμέ, τον διευθύνοντα σύμβουλο του, τον κ. Αντώνιο Μαγιαδάκη, που όχι μόνο μα παραχώρησαν το βιβλίο, αλλά εδώ και χρόνια είναι συμπαραστάτε για το έργο τη ένωσή μα. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία των καπετάνιων του Σούπερτο, τον κ. Γιακουμάκη Εμμανουήλ και όλα τα μέλη του πληρώματο. Τους ερχόμαστε από καρδιάς, είναι με σκαλίδιες χάρετες και απάνημα τη βάλια να βρίσκουν μόνο στον δρόμο τους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον σεβαστό πατέρα Εμμανουήλ Καροπυλάκη που περιοδίστηκε την πίτα μας μαζί με τον πατέρα Ιωάννη Καμαλιάδη από τον Ιερό Ναό και την Καναδία των Διακαιρνών. Ευχαριστούμε και την παρουσία του στο βήμα στο κερατήριο κ. Χρήστο Μπρυνάκο. Τον Κύριακο κύριο Κατσούλη, διοικητή του πρώτου λιμενικού σώματος ΠΥΕΑ, ως εκπρόσωπο του αρχηγού του λιμενικού σώματος ελληνικής αυτοκριακής αδυναμάτης του Περιφερειάρχη Οδόνη. Τον Περιφερειάρχη Αρχηγή Αρχηγή κύριο Πατσούλη Γεώργιο, πρώην Γενικό Γραμματέα Λιμένων, τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας κύριο Δρίτα, την πρώην Περιφερειάρχη Αρχηγής Περιαδούρου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριά κ. Μαρκόπουλο Δημήτριο και το χαιρετισμό του στην εκδήλωσή μας τέλη υπουργός κ. Λευτέρης Αρκενάκης που λόγω αντιλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Α. Κυριά κ. Νόνη Δούμια. Τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλίνα Καστιμάτη, εκ μέρους του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τρίξου Αλεξιάδη παρευρίσκοντας, την κυρία Τρίγου Ελένη του κ. Καστιώτη Όρδιος, εκ μέρους της θετικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ παρευρίσκεται ο κ. Κουκαράκη Γιάννης. Ευχαριστούμε για την παρουσία του τον κ. Κουρτιζάκη, βουλευτή πρώτη πυρεγό Α. Πυρεά, τον κ. Ραβούση Γιάννη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Β. Πυρεά, τον Πολυτεσίλια Βερκανίδου με τον λαό κύριο Μιχέ Στεφανίδη, την κυρία Ευγενία Παρπαγιάννη, δεκαρμένη περιφερειακή σύμβουλο στο τμήμα του εθελοντισμού Αττικού.